Συνάδελφοι και συναγωνιστές, τα είπαν τόσο γλαφυρά όλοι οι συνάδελφοι. Η εργατική τάξη πράγματι δέχεται μια ολομέτωπη επίθεση. Αυτό δεν είναι τυχαίο, ούτε ελλαδικό φαινόμενο. Ο καπιταλισμός περνάει βαθιά κρίση. Σπαρταράει, επεκτείνεται με υπεριαλιστικούς πολέμους, με δυνάμωμα της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Και θέλω να πω τούτο. Σήμερα το πρωί τυχαία, επειδή την εκμετάλλευση οι περισσότεροι την έχουμε ζήσει από παιδιά στο πετσί μας, και εγώ ως εργαζόμενος μαθητής τότε στη Μόδνε τα καλοκαίρια, μιας και ο πατέρας θερμαστής, και τον έβλεπα συνέχεια με φόρμα. Μόνο Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά τον έβλεπα με πολιτικά αντιμένο. Δεν το έχω καταλάβει. Εκμετάλλευση λοιπόν τι σημαίνει? Είναι το βγάσιμο του μέταλλου από το μετάλλευμα. Και τραγική ηρωνία, βοξίτες Βάριανης και άλλοι νεκροί στο κεφάλαιο, με τους χιλιάδες προηγούμενους, όπως και στο ΕΣ του Μετρό, τότε που τις κάβαμε και δούλευα εκεί. Λοιπόν, το κεφάλαιο είναι αδιφάγο, δεν παίζει. Θέλει φτηνό κόστος, γι' αυτό καταργεί παιδεία, υγεία, ό,τι κοινωνικά δικαιώματα. Και τότε η μόνη φορά που ένιωσε ο άνθρωπος πραγματικά άνθρωπος ήταν με την Οκτωβριανή Επανάσταση και τον Λένιν. Τότε έγινε το πρώτο εργατικό κράτος στην ιστορία. Παλιά πουλούσαν ζώα και ανθρώπους μαζί, και με γυναίκες εγγύους ή παιδιά που έχουν αρσενικά, για να παίρνουν φτηνή δύναμη, εργατική δύναμη, οι πλουτοκράτες. Και πιο παλιά ακόμα στο δουλοκτητικό σύστημα βάζαν τους ανθρώπους και σφαζόντουσαν για πλάκα. Αυτή είναι εξουσία, αυτός είναι το κεφάλαιο, αυτός είναι ο καπιταλισμός. Όλοι στους αγώνες λοιπόν, και οδηγεί της ελπίδας οι χιλιάδες νεκροί, όχι οι πρώτοι νεκροί, οι χιλιάδες νεκροί στο βωμό του κεφαλαίου. Σύντροφοι, συνάδελφοι και συναγωνιστές, όλοι μπροστά για την επιτυχία της απεργίας και κλιμάκωση των αγώνων μας. Δεν παίρνει αλλιώς, δεν πάει άλλο. Καμία ανοχή και καμία αναμονή. Φτάνει πια. Σας ευχαριστώ όλους.